Υπάρχει όντως μια πτώση της κατανάλωσης σε όγκο, σε βασικά είδη διατροφής. Οι καταναλωτές έχουν ανοίξει νέες άμυνες πλέον, έχουν αναπτύξει νέες άμυνες απέναντι στα, αν θέλετε, στις ανατιμήσεις των προϊόντων που βιώνουμε καθημερινά όλοι, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά η παγκόσμια κοινότητα. Σίγουρα οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν επηρεαστεί, γιατί έχουν επηρεαστεί, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως, τα εισοδήματα. Έχουν μειωθεί φοβερά τα εισοδήματα των καταναλωτών και όχι μόνο έχουν μειωθεί, αλλά όπως το είπατε και εσείς, και η ενέργεια αλλά και η βενζίνα, γιατί και η βενζίνη είναι ένα μέσο που αναγκαστικά και ένα αγαθό που χρειαζόμαστε για να κινηθούμε, πόσο μάλλον δε οι επιχειρήσεις και το λιανεμπόριο. Αντιλαμβάνεστε όπως και ο ψηλός πληθωρισμός, που τι σημαίνει ψηλός πληθωρισμός, σημαίνει αύξηση του κόστου ζωής, έτσι για να το πούμε με απλά, γράμματα. Δυστυχώς, αυτή η αύξηση της ενέργειας θα επιφέρει και περαιτέρω αυξήσεις στα προϊόντα. Αν θέλετε, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, αν θέλετε, οι αυξήσεις των μεταφορικών. Γιατί η αύξηση της ενέργειας επιφέρει μια αλυσίδα αυξήσεων στην όλη ροή της αλυσίδας, με αποτέλεσμα όλα αυτά να καταλήγουν και στην τελική διαμόρφωση του προϊόντος. Αυτό που λέτε όμως για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο παρακάτω, στο επόμενο κεφάλαιο δηλαδή, διότι το ενεργειακό ήταν κάτι το οποίο το ζούσαμε από το προηγούμενο καλοκαίρι, εκεί δεν είχαμε πάρει μέτρα. Όταν ξεκίνησαν οι ανατιμήσεις και βλέπαμε το τι γινότανε, δεν είχαμε ακόμα τον πόλεμο, και στη συνέχεια, όταν βεβαιότατα έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, να μην ξεχνάμε ότι εκεί πια είδαμε τα πράγματα, είδαμε τις τιμές να εκτινάσονται με το πρόσχημα του πολέμου στην Ουκρανία και όλα τα υπόλοιπα, αλλά είπαμε ότι τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα οποία προϋπάρχουν έρχονται με μία κίνηση να καλύψουν άλλες ενέργειες οι οποίες, τέλος πάντων, δεν είναι και πολύ ηθικές, δεν είναι και πολύ εντάξει με τον καταναλωτή, απέναντι στο καταναλωτή, απέναντι και στην κίνηση που υπάρχει. Ακριβώς. Καλά, οι αυξήσεις σημειώθηκαν, να θυμίσω, και στην εκπομπή σας από το περασμένο Αύγουστο. Από τότε ήρθε το πρώτο κύμα ανατιμήσεων και συνεχίζονταν μέχρι τέλος του χρόνου. Ξαναήρθαμε στο 2022, όπου συνεχίζεται και μάλλον από ό,τι θα συνεχιστεί. Και διαβλέπω θα συνεχιστούν, γιατί όταν βλέπετε κωδικούς ή μάλλον αγαθά, κύρια αγαθά, τα οποία επηρεάζονται, όπως η ενέργεια, το πετρέλαιο κίνησης, η βενζίνα και οι πρώτες ύλες, όπου και εκεί συνοδεύονται και άλλες δυστυχώς κακοί συντελεστές, όπως, αν θέλετε, οι κακές καιρικές συνθήκες, αν θέλετε, η μείωση της παραγωγής. Δυστυχώς η πανδημία έφερε, μην νομίζετε ότι έχουμε ξεφύγει από την πανδημία. Σαφέστατα δεν έχουμε ξεφύγει. Απλά επειδή, όπως λένε πολύ καλά οι φίλοι μας από τα νοσοκομεία και ο Δημήτρης Βρύσαλης από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, επειδή ήρθαν τα χελιδόνια, και ξέρετε ποια εννοεί η χελιδόνια, δηλαδή ανοίγει ο τουρισμός, εμείς προσπαθήσαμε να ξεχάσουμε την πανδημία, αλλά σαφέστατα είναι εδώ ο κορονοϊός, δεν έχει φύγει. Αλλά εντάξει, σωστό και αυτό. Ο τουρισμός όμως χρειάζεται, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα οικονομική. Γιατί η χώρα μας δυστυχώς δεν εξαρτάται από άλλους τομείς βαριές. Ναι, καταλάβατε γιατί το είπα. Στο άλλο πάνω που χρησιμοποιούμε. Είναι σημαντική. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι παρατηρείται ότι οι καταναλωτές καταφεύγουν στις προσφορές. Η ένταση βέβαια και το βάθος των οποίων έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες, και μάλιστα καταφεύγουν στα προϊόντα ειδικής ετικέτας, που είναι πιο οικονομικά, και μάλιστα ψωνίζουν μόνο προσφορές και μόνο τα άκρως απαραίτητα. Όταν λέτε ετικέτας, τι εννοείτε? Ειδικής ετικέτας εννοώ τα private label, δηλαδή τα προϊόντα τα οποία είναι μη επώνυμα από αυτά που βλέπουμε στις διαφημίσεις. Δηλαδή στις διαφημίσεις θα δούμε ένα επώνυμο προϊόν, το οποίο διαφημίζεται και προβάλλεται πάρα πολύ έντονα από μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν όμως και προϊόντα τα οποία είναι μιας, δεν θα έλεγα ότι είναι άλλης ποιότητας, απλά θα έλεγα ότι έχουν λιγότερο κόστος διαφήμισης, λιγότερο κόστος παραγωγής. Άρα σε αυτά τα προϊόντα που είναι και πιο οικονομικά καταφεύγει ο κόσμος. Απλά να σας πω ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο
αν σας ενδιαφέρει να το ακούσετε. Τα νοικοκυριά με μηνιαίο οικογενικό εισόδημα από 750 έως 1100 ευρώ, τα λέω με 750 εννοώ το πληρωτέο, το καθαρό ποσό που παίρνει, για να μην μπερδευτούμε, όχι το μεικτό, έχει μειώσει τις δαπάνες του κατά 27%. Αυτό και μόνο, συγγνώμη, δαπανούν το 27% της, του εισοδήματος, συγγνώμη, δαπανούν μόνο το 27%, και μάλιστα τελευταίες έρευνες αποδεικνύουν ότι καταφεύγουν στο 15%. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι ο καταναλωτής μπαίνει μέσα και παίρνει τα εντελώς απαραίτητα. Γιατί δεν έχει την αγοραστική δύναμη, την καταναλωτική δύναμη να ψωνίσει. Μα όταν έχεις κάτι λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι είναι τούμπανο, όταν έχεις με αυτή την περίφημη τη ρήτρα τη αναπροσαρμογής και όλα τα υπόλοιπα, αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζεται από όλους τους παρόχους. Μην δίνω σε εξαιρουμένο. Όταν βλέπεις τι γίνεται με το καύσιμο στην Αγγλία και το πώς θα μπορέσεις να μετακινηθείς, όταν τρέχουν τα έξοδά σου προς τις υπόλοιπες υπηρεσίες, όταν θα πρέπει να πληρώσεις φως, νερό, ενίκεια, όταν θα πρέπει να ανταποκριθείς στα έξοδα των παιδιών, μου φαίνεται λογικό ότι, ξέρετε, το πας εκεί στο 27% και ότι καταναλώνεις μόνο το 27%, γιατί, κύριε Καναγκαράκη, δυστυχώς δεν έχεις άλλα περιθώρια. Ακριβώς. Ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος, εκτός από την ενέργεια, πηγαίνει, όπως καταλαβαίνετε, και στο σούπερ μάρκετ αναγκαστικά, γιατί από αυτό το βλέπετε και εσείς, από αυτό ζούμε, από την τροφή ζούμε και το νερό. Δεν γίνεται δηλαδή διαφορετικά. Έχουν μειωθεί τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, γιατί σε σχέση να περιποιηθεί κάποιος τον εαυτό του, θα επενδύσει καλύτερα στο να πάρει το φαγητό που θα του είναι και πιο χρήσιμο και πιο αναγκαίο για την επιβίωση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο λογαριασμός του ρεύματος που θα έρθει και ο τρόπος που θα πληρώσει τη μεταφορά του για να πάει στη δουλειά του, κυρίως στη δουλειά του, γιατί μην νομίζετε ότι υπάρχουν μεταφορές πλέον για διασκέδαση σε ολόκληρη τη χώρα, δεν το λέω μόνο για την Κρήτη, γιατί δυστυχώς η αύξηση, όπως το είπατε και εσείς στο πρόλογό σας, της βενζίνης, όπως είπατε, στα καζοστάρα 2,60 και η απλή στο 2,40, έχει φτάσει μέχρι σήμερα στο τοτέμ, αντιλαμβάνεστε ότι ο καταναλωτής, ο κάθε οικογενειάρχης θα σκεφτεί πως αν θα μετακινηθεί και πού θα πάει. Μάλιστα. Να φανταστείτε, ότι χθες μιλούσαμε... Μια τελευταία διαπίστωση είναι και πρώτη διαπίστωση αυτή, μέσα από το σταθμό σας θα σας την κάνω. Παρατηρείτε μια μεγάλη πτώση, ειδικά στον αρχικό ιστό, και μια καλύτερη κατανάλωση σε επαρχιακό επίπεδο. Δηλαδή βλέπουμε στις μεγάλες πόλεις, Χανιά, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, αν θέλετε, Ρέθινο, μια πτώση η οποία δεν κατανάλωση είναι... Κατανάλωση στα είδη, θέλετε να πείτε, ναι. Δεν είναι την ίδια, δεν αντιπροσωπεύει, αν θέλετε, τα χωριά και τις κομοπόλεις στην ενδοφόρα του κάθε νομού. Αυτό φυσιολογικό θεωρείται, γιατί στο χωριό μπορεί να έχεις βάλει και το κυπούλι σου, μπορεί να έχεις και ένα λάχανο παραπάνω, μπορεί να έχεις και ένα μαρούλι, τα εποχικά είδη, αυτά τα οποία μπορεί να καλλιεργήσεις, τέλος πάντων. Ή δεν πληρώνεις το ενίκιο, δεν έχεις αυτά τα τρελά ποσά τα οποία υπάρχουν. Στην πόλη διαφορετικά είναι. Έχεις το φοιτητή σου, μένεις εσύ ο ίδιος, πληρώνεις. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό, κύριε Καρακαράκη, και λογικό, αν μη τι άλλο, ακούγεται έτσι όπως μου το λέτε. Ένα σωστά όλα αυτά που λέτε, αλλά να πω, και θέλω να ολοκληρώσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι η περιφέρεια της Κρήτης, το νησί μας, κατατάσσεται από τις καλύτερες περιοχές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος στο θέμα της κατανάλωσης. Δηλαδή ζούμε λίγο καλύτερα, να το πω έτσι πιο απλά, από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Προφανώς, είτε γιατί είναι ο τουρισμός αυτός, είτε γιατί, όπως το είπατε και εσείς, έχουμε τα κοιτάκια στις δικά μας, ή αν θέλετε έχουμε τις εναλλακτικές δράσεις ζωής, που αυτές μας προσδίδουν ένα καλύτερο, αν θέλετε, επίπεδο διαβίωσης. Αυτό όμως που διακρίνω είναι ότι ο πληθωρισμός, αν δεν κάνω λάθος, αύριο βγαίνει από την ΕΣΤΑΤ το επίσημο στοιχείο πληθωρισμού του Μαΐου, που αν θυμάστε σας είχα πει ότι θα φτάσουμε διψήφιο νούμερο και το φτάσαμε, αν θυμάστε την εκπομπή σας το ανακοίνωσα. Σαφέστατα θυμάμαι. Ναι, θα συνεχίσει δυστυχώς να παραμένει διψήφιος και να αυξηθεί, θα σας το λέω και αυτό, και τον μήνα
Μάιο, αλλά και το μήνα. Ναι, αλλά την ίδια ώρα η Ελστάτ μιλάει για ισχυρό ρυθμό ανάπτυξη του 7% για το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Κοιτάξτε. Δηλαδή, πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Ρυθμό ανάπτυξη, αλλά εμείς μετράμε, όπως και η Ελστάτ, μετράει το δείκτη κατανάλωση. Έτσι λέγεται, ο δείκτη καταναλωτή. Αυτός έχει περιοριστεί και το λέει και η Ελστάτ σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Γιατί οι πληθωριστικές πιέσεις είναι ανεβασμένες. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός τι είναι? Ο πληθωρισμός είναι, μας αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι τιμές και πώς διακυμάνονται τα απότομα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε μια συγκεκριμένη χώρα ή αν θέλετε ανά τον κόσμο. Τέτοιες πληθωριστικές πιέσεις έχουμε να τις δούμε στη χώρα μας από τις αρχές του 90. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς πάει και το κομμάτι εισαγωγές-εξαγωγές σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα, γιατί δίνει μεν κάποια στοιχεία η Ελληνική Στατιστική Αρχή, αλλά το θέμα είναι να δούμε και από εσάς ως με επιστημονικό συμβούλιο, ως επιστημονικό σωματείο, αλλά να δούμε και από το Σύνδεσμο Εξαγωγείων Κρήτης ποια είναι τα δεδομένα και ποια είναι τα νούμερα τα οποία καταγράφονται. Αυτό θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Καλύτερα σε αυτή τη τέτοια. Σωστό, το θεωρώ και εγώ και πάρα πολύ σωστή η αναφορά σας. Θεωρώ ότι ο αρμόδιος φορέας είναι ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Κρήτης. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι, επειδή εξειδικευόμαστε πιο πολύ ειδικά στο κομμάτι του σούπερ μάρκετ, να ξέρετε ότι η Κρήτη, ειδικά η Μεσαρά και η Ιεράπετρα, έχουν αναπτύξει μια τεράστια πώληση σε όλα τα είδη οπλοκευτικών και σε φρούτα και σε λαχανικά, ειδικά στα λαχανικά που είναι εκεί η δικότητά μας. Εντάξει, κατεξοχήν περιοχές που καλλιεργούν και εξάγουν, δεν το συζητάμε, σαφέστατα. Ακριβώς. Σαφέστατα. Να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα τι γίνεται με τις άλλες περιφέρειες? Δηλαδή είπατε ότι η Κρήτη, θυμάμαι αυτή την αναφορά να γίνεται, κύριε Κανακαράκη, στο μέσον περίπου της οικονομικής κρίσης, όταν βλέπαμε εκείνα τα στοιχεία και μαθαίναμε ότι η Κρήτη είναι σε καλύτερη κατάσταση, ας πούμε, από την Ήπειρο, από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία, διότι εκεί οι αντοχές των οικοκυριών είχαν εξαντληθεί προπολού σε σχέση με την Κρήτη που άντεχε λίγο περισσότερο. Αυτή την ώρα έχετε μια παραπάνω καταγραφή από τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά σε τι κατάσταση βρίσκονται οι υπόλοιπες περιοχές? Δεν έχω ακριβή αναφορά τώρα, αλλά μπορούμε σε μια επόμενη συνάντηση, η συνέντευξη που θα κάνουμε, να σας έχω πλήρως στατιστικά. Α, κρατήστε το. Για να μπορώ να σας μιλήσω και εγώ πιο... Κρατήστε το λοιπόν ως σημείωση για να το δούμε την επόμενη φορά. Για να δούμε πώς γίνονται τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές των προϊόντων και των αγαθών, λέτε ότι εμείς έχουμε αλλάξει τις καταναλωτικές μας τις συνήθειες, ότι τα πράγματα είναι χειρότερα στον αστικό ιστό των μεγάλων πόλεων, αλλά πολύ πιο εύκολα τα πράγματα στο χωριό, με ανατιμήσεις λόγω της ενέργειας και όλων των υπόλοιπων που καταγράφονται, που φτάνουν μέχρι το πόσο, κύριε Κανακαράκη, περίπου? Διότι υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι, ξέρετε, έχουμε φτάσει και στο 50% σε αρκετά προϊόντα. Είναι έτσι τα πράγματα? Όχι. Αυτό το διαψεύδω. Το 50% μπορεί να ισχύσει στο πετρέλαιο, αν θέλετε, σε τέτοιες κατηγορίες, στο φυσικό αέριο, που εμείς δεν έχουμε φυσικό αέριο. Σπορέλαια. Θα το δεχόμουν. Θα έλεγα ότι. Όχι. 50% ούτε. Δεν έχουμε φτάσει σε προϊόντα. Να πάμε σε ένα 20%, 24% σε κάποιες κατηγορίες, ναι, αλλά παραπάνω σαν ποσοστό, και καλά κάνετε και το αναφέρετε, δεν υπάρχει. Διότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται και δίνουν αυτά τα ποσοστά. Δεν ξέρω για ποια ποσοστά και ποιες κατηγορίες αναφέρονται ότι φτάνουν στο 50%. Εγώ δεν βλέπω κάποια κατηγορία προϊόντος που έχει φτάσει στο 50%. Κυρίως στα σπορέλαια. Έχω μπροστά μου τον κατάλογο και δείχνει ότι κυρίως στα σπορέλαια έχουμε φτάσει σε ανατίμηση στο 50%. Ναι, προσέξτε. Στα σπορέλαια είναι μια ειδική κατηγορία, η οποία όμως, όπως και τα ραβοστέλια, όχι μόνο τα σπορέλαια ή τα πυρηνέλαια, τα οποία λόγω της Ουκρανίας για κάποιο χρονικό διάστημα είχαν φτάσει σε ένα ποσοστό 35 με 40%, όχι 50%, αλλά λίγο έχει σταθεροποιηθεί όμως τώρα η τιμή τους, γιατί τώρα καλύφθηκε η προσφορά και η ζήτηση. Άρα, δεν δικαιολογείται, θέλετε να πείτε? Κάποιες κατηγορίες, συγχωρέστε με λίγο, αν κάποιες μάρκες δεν τις έχουν μειώσει κάποιοι, δεν τέτοιο, αυτό είναι κάτι μεμονωμένο.
Μάλιστα. Δεν δικαιολογείται λοιπόν, θέλετε να πείτε, αυτή η αύξηση. Μάλιστα. Εγώ κρατάω όλα τα δεδομένα τα οποία μας έχετε δώσει μέχρι στιγμής, γιατί είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία και όλα αυτά την ώρα που η ακρίβεια τρώει, είπαμε τα σωθικά μας, αλλά οι μισθοί μας παραμένουν σε ένα σταθερό σημείο και η όποια μικρή αύξηση, να πω για τους άλλους που θα πούνε κάτι διαφορετικό ή θα το προσθέσουν, είναι τέτοια που ούτε καν υπολογίζεται μπροστά σε αυτά τα οποία βγαίνουν από την τσέπη για να μπορέσουμε να ζήσουμε, έτσι δεν είναι? Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας σε αυτό. Είναι πάρα πολύ μικρά. Βέβαια, ό,τι μέτρα γίνονται και για την ρήτρα που τέτοιο αναπροσαρμογής που διάβασα, είναι πολύ ωραίο και πολύ σε σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν νομίζω να υπαρκούν για να μπορέσουν. Δεν να... τηρείτε τίποτα με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θα σας πω. Διότι μας τα λέγει χθες ο Λεχουρίτης, ότι ο πρόεδρος του ΙΚΑ το κόβουν το ρεύμα. Η διαταγή του, η απόφαση του δικαστηρίου, μπορεί διαταγή, η απόφαση του δικαστηρίου δεν τηρείται. Οι διακοπές πάνε και έρχονται, ακόμα και από σε ανθρώπους, ευάλωτες ομάδες, όπως είπε το δικαστήριο, πάνω από τα 70, και φέρνει παράδειγμα, φέρνει αρκετά παραδείγματα. Λοιπόν, κύριε Κανακαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας.